στη σημερινή συνάντηση που την πρωτοβουλία έβαλε η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών, τέθηκε ένα σημαντικό ζήτημα για τον κτηνοτροφικό κόσμο του νομού Καστοριάς. Ένα ζήτημα που δεν απασχολεί όμως μόνο την Καστοριά, απασχολεί όλη την Ελλάδα. Ήδη υπάρχουν αντιδράσεις με κοινά αιτήματα από ό,τι αντιλήφθηκα από όλες τις περιοχές της Ελλάδας και κυρίως από τις ορεινές. Αυτό που προκάλεσε όλη αυτή την αντίδραση στον κτηνοτροφικό κόσμο είναι ουσιαστικά η επιλεξιμότητα των βοσκοτόπων. Έτσι η κυβέρνηση για άλλη μια φορά δείχνει τη μη διάθεση διαπραγμάτευσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενσωματώνοντας μια οδηγία που ουσιαστικά αφήνει εκτός ένα μεγάλο μέρος των κτηνοτρόφων από τη συγκεκριμένη επιδότηση. Και αυτό, δηλαδή, και αυτό διότι με τη λογική της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει μάλλον να είμαστε όλοι Ολλανδία. Η Δυτική Μακεδονία αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα λόγω μεγάλης κλίσης των χώρων που ορίζονται ως βοσκότοποι, αλλά και μερικής δάσωσης θάμνων ή οτιδήποτε άλλο. Όπως γίνεται αντιληπτό, έτσι δεν μπορεί να προχωρήσει τίποτα. Δεν μπορεί ο παραγωγικός τομέας της κτηνοτροφίας να παίξει αυτό το ρόλο που πρέπει να παίξει στην ανασυγκρότηση της οικονομίας της χώρας μας. Επίσης, άλλο ένα ζήτημα που προκύπτει είναι με η συγκεκριμένη προχειρότητα και ανοργανωσιά με την οποία ενσωματώνει είτε νομοθετεί η κυβέρνηση. Νομίζω από τη σύσκεψη που έγινε βγήκε ξεκάθαρα αυτό. Και ένα τρίτο, αυτό το δίθεν μεγάλο κράτος πρέπει να περιοριστεί. Αυτές οι δίθεν μεταρρυθμίσεις που γίνονται με κόσμο να στέλνεται ουσιαστικά σε έναν κεάδα από δημοσίους υπαλλήλους, όταν αντιλαμβανόμαστε πως συγκεκριμένες υπηρεσίες που παίζουν κομβικό ρόλο σε τέτοιους τομείς στρατηγικής σημασίας, όπως το αγροτικό, το κτηνοτροφικό, έχουν έλλειψη υπαλλήλων. Εμείς, σαν ΣΥΡΙΖΑ, κρούαμε τον κόδωνα των κινδύνων από την πρώτη στιγμή στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, πως ουσιαστικά θα δημιουργηθεί ένα τεράστιο ζήτημα με την επιλεξιμότητα των βοσκοτόπων. Είχε δηλώσει ότι δεσμεύεται πως θα το λύσει και ότι εισακουστήκαμε όχι μόνο εμείς, αλλά οι φορείς. Δεν έγινε. Επίσης, για τα κονδύλια, με συγχωρείτε, επίσης, να τοποθετηθώ στο τέλος. Επίσης, είχαμε αντιληφθεί, είχαμε διαπιστώσει πως τα χρήματα που δεσμεύτηκαν ήταν πολύ μικρότερα, το ποσό ήταν πολύ μικρότερο από αυτό προηγούμενων χρόνων. Οπότε έβγαινε ένα συγκεκριμένο συμπέρασμα. Σε όλα αυτά το Υπουργείο ήταν καταθυσίχασε όλους και είπε πως θα το λύσει. Από ό,τι αντιλαμβάνεστε με την παρουσία μας εδώ και την πολύωρη συνεδρίαση, αυτό δεν έγινε. Από πλευρά ΣΥΡΙΖΑ, την 3η 19 του μήνα έχουμε ευρεία σύσκεψη και φορέων κεντρικά κάτω στην Αθήνα, συγκεντρώνοντας οι βουλευτές της περιφέρειας. Όλα τα αιτήματα που, όπως σας είπα προηγουμένως, αντιλαμβάνομαι ότι είναι κοινά κατά 90%, θα ασκήσουμε τη μεγαλύτερη πίεση, όχι μόνο να λυθεί τάχιστα και άμεσα, δηλαδή το πρώτο αίτημα που ζητάνε να καταβληθεί εξισωτική όπως βάσει της προηγούμενης χρονιάς, αλλά και να δοθεί μια συγκεκριμένη λύση. Διότι η επίλυση κάθε χρόνο σε τέτοιου είδους ζητήματα, χρησιμοποιείται ως μια ομοιρία όλων αυτών των κτηνοτρόφων από την παρούσα συγκυβέρνηση. Πρέπει να δοθεί μια λύση και αυτή η λύση προϋποθέτει και σύγκρουση και επαναδιαπραγμάτευση για τα συγκεκριμένα ζητήματα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς αυτά δεσμευτήκαμε πως θα κάνουμε. Νεότερες εξελίξεις σε αυτό το θέμα θα έχετε από εβδομάδες για τη συγκροτημένη μας παρέμβαση και πίεση προς την πλευρά της κυβέρνησης. Η οποία κατατέθηκε, η οποία κατά ένα μεγάλο βαθμό από ό,τι μας είπαν οι ίδιοι οι κτηνοτρόφοι, λύνει το πρόβλημα. Δεν σας καλύπτει. Κυρία Λούσκη, όπως είπαν και οι κτηνοτρόφοι, λύνει το πρόβλημα ως ένα μεγάλο βαθμό. Λοιπόν, ποιο είναι το ζήτημα όμως? Ότι όταν θέλεις να παίξεις έναν πολιτικό ρόλο παράγοντα, δεν δίνεις τις μάχες εντός του κόμματός σου και των πολιτικών που εφαρμόζει και εκπονεί, διότι όλα έρχονται και εφαρμόζονται με τη στρατηγική που ακολουθεί το κάθε κόμμα για τον αγροτικό τομέα, για την οικονομία, για όλους τους τομείς. Επίσης, όταν είναι να ενσωματωθεί η οδηγία, μπορείς άνετα να βάλεις ένα βέτο στην κυβέρνηση, εφόσον είσαι από τον κυβερνητικό συνασπισμό που στηρίζει όλες αυτές τις πολιτικές. Άρα, από τη μία μπορεί να λύνει, από την άλλη, εμείς δεν μπορούμε να δεχόμαστε αποσπασματικά και δεν γνωρίζω αν ήταν και εκπρόθεσμη η τροπολογία, γιατί εμείς έχουμε μια κάθετη απόφαση τροπολογίας της τελευταίας στιγμής. Και ενώ δεν έχουν συζητηθεί στην αρμόδια επιτροπή, να μην τις δεχόμαστε.
Και εξάλλου σας είπα, το ζήτημα είναι πολιτικό. Και το ζήτημα της επιλεξιμότητας των βοσκοτόπων και της ενσωμάτωσης της Οδηγίας Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν το λύνει. Επιμέρους μπορεί να λύνει κάποια πράγματα. Άρα εμείς εκεί σταθήκαμε και τοποθετηθήκαμε. Και επιτρέψτε μας, όχι σε εμάς μόνο, σε όλο τον ελληνικό λαό, σε όλους τους πολίτες αυτής της χώρας, να είναι και λίγο καχύποπτη με αυτή την κυβέρνηση που περνάει από το παράθυρο τελευταία στιγμή με κάθε είδους τροπολογία την οποιαδήποτε εξυπηρέτηση συμφερόντων. Μπορούμε να ξέρουμε εμείς 3 ώρα το βράδυ αυτό τι παράπλευρες ενέργειες μπορεί να έχει αυτή η τροπολογία? Γι' αυτό λέμε, στην ώρα του το κάθε τι συζητάμε, καλούμε τους φορείς στη Βουλή, τοποθετούνται για το κάθε τι, για το νομοσχέδιο, για άρθρα συγκεκριμένα, για τροπολογίες, και εφόσον ακούσουμε, γιατί δεν είμαστε παντογνώστες, τι μπορεί να προκαλέσει οποιαδήποτε τέτοια νομοθετική ρύθμιση και σε άλλους κλάδους της οικονομίας μας ή ομάδες της κοινωνίας μας, τότε μπορούμε να στηρίξουμε. Έχουμε ψηφίσει θετικά και σε άρθρα νομοσχεδίων της κυβέρνησης, άρα αυτό δεν ισχύει. Όποιος θέλει να φέρει κάτι, το φέρνει συγκροτημένα, συζητιέται, αποτυπώνται οι απόψεις στην σύσκεψη με τους φορείς που γίνεται στην αρμόδια επιτροπή και τελειώνει εκεί. Όλα τα άλλα είναι πολιτική σπέκουλα.